Γιατί μην μου πει την αλήθεια ότι γίνεται κοπέλα. Όπα, να πούμε. Οκ. Παιδιά, νομίζω ότι το μήνυμα τώρα, δύο. Και γεια σας, Τζελ Άρμι. Στάς Τζελ εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε κάνει ένα τρομερό prank στον Τιμόν, τρομερό. Βασικά, το prank έχει αρχίσει από χτες, αλλά σήμερα είναι το τελικό στάδιο. Λοιπόν, ακούστε. Έφτιαξε ένα προφίλ στο Instagram, ψεύτικο. Εντάξει, παιδιά, αυτό μην το κάνετε εσείς, ποτέ είναι κακό. Εγώ απλά το κάνω για το βίντεο για να γελάσετε, αλλά μην το κάνετε αυτό, μην φτιάχνετε ψεύτικα προφίλ και στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, και το έστειλα μήνυμα και καλά ότι είμαι φαν του και μου αρέσει κτλ. Και αυτός κάπως το πίστεψε, δεν ξέρω, δεν το περίμενα. Άμα ήξερα ότι θα το πιστέψει, θα βάζα βίντεο και από χτες στην αρχή. Αλλά λέω τώρα λογικά θα πάει fail. Αλλά δεν πήγε fail. Το πίστεψε όντως. Και έχω κανονίσει να βγω ραντεβού μαζί του. Και καλά, η Μαρία, αυτή εδώ η Μαρία, πρέπει να βγει ραντεβού μαζί του. Το κανόνισα ήδη, παιδιά. Και οπωσδήποτε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά ωραία βίντεο, experiment, challenges, pranks όπως τώρα. Θα έχουμε πολλά διάφορα. Γι' αυτό, παιδιά, κάντε εγγραφή, like, κουμπάκι, καμπανάκι, κλασικά. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, του έστειλα μηνύματα από χτες. Γιατί κάνεις καλά και εγώ, μάλιστα, τέλος πάντων. Ρωτάω αν έχει κοπέλα και μου λέει δεν έχει κοπέλα, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν μου λέει ποτέ την αλήθεια αν έχει κοπέλα δεν έχει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά λέει δεν έχει κοπέλα εδώ πέρα. Μετά με ρωτάει, έχω εγώ αγόρι. Εγώ, καταλάβατε. Δηλαδή το fake προφίλ. Δεν έχω, κτλ. Πού μένεις. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Άμα θες μπορείς, λέει. Τι καλός, παιδιά, τι καλός. Ακολουθήστε τον όλοι, παιδιά, κορίτσια. Όλες. Άμα θέλετε να το συναντήσετε κάποτε. Του λέω δηλαδή μπορούμε να βγούμε εκεί πέρα. Λέω εντάξει, τον έφαγα το παιδί. Τέλεια, πότε, εκεί πέρα, πλακαζίζει ο Τιμόν, ποτέ μου λέει. Άρε Τιμόν, πολύ κακός είσαι, πολύ κακός. Όταν δεις το βίντεο Τιμόν, σε παρακαλώ μην απάντας έτσι στις κοπέλες. Πονάει. Και κανονίσαμε να βγούμε στις 4, αλλά τελικά μου το ακύρωσε και μου το κάνει 5.30. Εντάξει, καλά είναι. Τώρα σε λίγο ετοιμάζεται. Και θα πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έρχεται, παιδιά. Γι' αυτό φύγω την κάμερα στην άκρη εδώ πέρα. Θα την κρύψω, θα την καλύψω τώρα. Καλά. Μη φανεί τίποτα. Ωραία. Μισό. Εντάξει, παιδιά. Τώρα κατεβαίνει. Θα κάτσουμε εδώ πέρα και θα δούμε τι θα γίνει. Yo. Έλα, Τιμόν. Κάτσε εδώ, άκουσε. Ακούς. Τι θέλεις. Θα μας μια στην πλατεία. Πλατεία. Είτε σου πάω πλατεία. Να βγω με τους φίλους μου. Μοντάζε, θα έχεις φίλε. Ρε άκου ρε φίλε, ο φίλος μου χώρισε φίλε και πρέπει να πάω τον παρέα. Χώρισε φίλος σου. Ναι. Ο Λάμπρος ρε, ο Λαμπράν. Ο Λαμπράν. Ναι. Ο Λάμπρος. Ναι. Έχει κοπέλα αυτό, σοβαρά τώρα. Πότε είχε κοπέλα αυτός, πλάκα να κάνεις. Ούτε εγώ το ξέρω, τελικά είχε. Κοίτα εκεί τι μαθαίνεις, ε. Ναι. Άμα έχεις κοπέλα, εντάξει, όλοι έχουμε ελπίδα, ρε φίλε. Συμφωνώ. Κάτσε, πώς σε χώρισε. Καλά, δεν λες. Ναι. Και εσύ, γιατί μας έχω πολλά σχολόνια. Ρε, εγώ με στη λάση έχω πάντα πρέπει να είμαι ωραίος, να μυρίζω ωραία, να φαίνομαι ωραίος. The fuck. Σοβαρά. Είμαι ο future, I'm the future of stylism. Θες πάρα αυτό. Θα πάω και εκεί. Πού δεν σας πάω. Στην πλατεία. Ποια πλατεία. Ευαγγελίθιας. Έλα, Τζίμα, 20 λεπτά τα πόδια είναι, ρε φίλε. Άλλοι δεν έχω να βγάλω 20 λεπτά από τα πόδια. Έλα, πήγαινε μου. Σιγά τι με κρέμε, πούμε να θα βγει, ρε φίλε, και θα φας μην υδρώσει. Όχι, απλά περίμενε. Ρε, ας πάω, ε. Ναι, ρε. Καλά, εντάξει, ξέρει, θα πάρω και την κάμερα κάτω στο μαγαζί. Την κάμερα να βγάλω ένα vlog, εντάξει. Δεν σε πειράζει, να τη βάζω ένα vlog. Όχι, απλά να μην πω εγώ και καλά, γιατί δεν θέλω. Να, όχι, εντάξει, θα βγάλω ένα vlog στο αμάξι και μετά θα βγω να πάρω το Βλαδίμιο, ρε, το φίλο μου. Okay. Εντάξει. Καλώς, εντάξει. Έλα, πάμε. Έλα. Παιδιά, συγγνώμη που η κάμερα ήταν λίγο στραβή, αλλά όπως την έβαλα, συγγνώμη πάρα πολύ. Ο Τιμόν, τι ψεύτης είναι, γιατί μην μου πει την αλήθεια ότι γίνεται κοπέλα. Αχ, που να ξέρετε, το περιμένει παιδιά, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και θα δείτε τι θα γίνει. Θα έχει τρελά νεύρα. Ωραία παιδιά, τώρα και καλά παίρνω την κάμερα από το μαγαζί εγώ. Μου κάνω και καλά vlog και καλά, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Αλλά αφού τον αφήσω, μετά θα κάτσουμε εκεί δίπλα στην πλατεία και θα τον βγάζουμε βίντεο τι κάνει μόνος του.
Τώρα είμαι στο αμάξι, εκεί πέρα κάθεται. Θα μπω τώρα μέσα κι εγώ και μόλις φτάσουμε θα κρυφτώ κάπου εκεί πέρα και θα βάζουμε βίντεο πως περιμένει την κοπέλα που δεν υπάρχει ποτέ πουθενά. Καταλάβατε παιδιά, κάνουμε prank. Ωραία, πάμε τώρα και νυχτώνει παιδιά. Είναι μέσα στο αμάξι, όπως βλέπετε, να τους εκεί πέρα. Έλα, μέσα εκεί είναι, περιμένει εμένα. Ωραία, πάμε παιδιά να δούμε τι θα γίνει. Ντιμόν, φτάσαμε τώρα στην πλατεία, πρέπει να σε αφήσω, ε. Έχει σίκλα. Γιατί τι, θα φιλήσω τον Μπράντο, το φίλο σου. Νοχό μου, αλλά όχι. Τι θες σίκλα. Απλά θέλω τσίχλα ρε φίλε, έχεις ναι ή όχι απάντα. Τώρα μισό να αγχώνω και εσύ πας και μου λες τέτοια. Αγχώνεσαι. Ναι. Γιατί αγχώνεσαι. Για το φίλο σου. Ναι ρε φίλε. Τέτοια αγάπη το φίλο σου έχεις φίλε. Νοχό μου. Ωρε φίλε. Ναι έχω, αλλά πώς να σου πω. Φιλική αγάπη, όχι κάτι παραπάνω όπως εσύ τώρα που σκέφτηκες νομίζω. Όχι ρε, όπα, κάτσε δύο πύρες, πολλές πύρες. Ευχαριστώ. Ωραία, τι, οπότε τέλος, τελείωσαμε, φεύγω. Ναι, ναι, αλλά ο Λαμπράν που είναι, δεν βλέπω φινά ρε παιδιά το Λαμπράν, το φίλο του. Ναι, είχαμε κανείς 5 και μισή, εμείς τώρα είμαστε 5 και 20 κάτι. Ω, οκ. Εντάξει, καλώς φεύγω ρε. Α, δεν και παιδιά το vlog συνεχίζεται. Ναι. Και πάμε. Λέμε. Ευχαριστώ. Παιδιά το πίστεψε. Παιδιά το prank πάει τέλεια. Τώρα περιμένει την κοπέλα τη Μαρία. Βασικά για να μην με καταλάβει παιδιά, θα πάω να μετακινήσω το αμάξι κάπου αλλού. Γιατί θα πάρει χαμπάρι κάθε εδώ ακριβώς δίπλα μου. Νάτος παιδιά. Οπότε θα καταλάβει σίγουρα ότι κάτι κάνω. Οπότε πάμε να το παρκάρουμε αλλού λίγο πιο πέρα, μη με δει. Και ξεκινάμε να στέλνουμε μηνύματα. Άμα δεν μου στείλει ήδη αυτός πρώτος. Και καλά που είμαι η Μαρία. Τζελάρμη, πάρκαρα εκεί πέρα το αμάξι από ό,τι βλέπετε. Έχει περάσει 10 λεπτά. 12 δεν ξέρω πόση ώρα. Αυτός ακόμα περιμένει. Τώρα θα σας το δείξω. Και θα δούμε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Μου έχει στείλει ήδη μηνύματα. Θα σας τα δείξω τώρα σε λίγο. Πάμε να δούμε τι κάνει τώρα. Ο Ντιμόν, παιδιά. Ο Ντιμόν ακόμα περιμένει εκεί πέρα. Τόση ώρα Παναγία μου. Έλεος, έλεος. Ο Ντιμόν καημένος. Πού είναι ο φίλος του Λαμπράν Ντιμόν, παλαιοψεύτη, εψεύτη. Παιδιά τώρα για να δούμε τώρα τα μηνύματα. Η ώρα είναι ήδη 5.46 και Ντιμόν ακόμα περιμένει. Τώρα θα το γράψω μήνυμα ότι έρχομαι σε λίγο. Έρχομαι σε λίγο. Περίμενε με. Ήταν λίγο δύσκολο να γράφεις με ένα χέρι, πιστέψε με. Με το ένα χέρι κατά την κάμερα. Για δούμε τώρα τι θα απαντήσει ο Ντιμόν. Δεν μου απαντάει, τι φας, τι γίνεται, δεν μου απαντάει. Όπα, να. Οκ. Περιμένει. Ωραία, Ντιμόν. Ωχ. Παιδιά, κρυφτούμε, μη με δει. Μη με δει, ο Μιτζή. Νομίζω ότι νευριάζει σιγά, νευριάζει. Έλυχε είναι. Πού πάει. Πρέπει να κρυφτώ παιδιά, μην με δει. Και καταλάβει την έφαρση ακόμα. Θέλω να σπάσω τα νεύρα πάρα πολύ, να κλάψει. Να έχει νεύρα, να τρελαίνεται θέλω. Θα δούμε τώρα όλα αυτά σε λίγο παιδιά. Έχει περάσει ήδη αρκετή ώρα. Και τι μόνο περιμένει εκεί πέρα. Άρε Ντιμόν. Και μετά στο τέλος θα βγούμε και θα πούμε «Ει Ντιμόν, τι κάνεις?» Θα το κοροϊδέψουμε. Τώρα πού είναι. Όπα, άλλαξε θέση παιδιά. Πού είσαι? Εδώ. Περιμένω. Να δούμε τι θα απαντήσει. Άμα το διαβάσει κιόλας. Παιδιά, νομίζω ότι το μήνυμα τώρα, δύο ψάχνει που είναι. Όπα, γράφει μήνυμα, έγραψε. Πού εδώ. Στην πλατεία του πω. Στην πλατεία. Οκ, τώρα σε ψάχνω. Και τώρα πάμε να του πούμε ότι είναι prank. Και να το κοροϊδέψουμε παιδιά.
Και πούμε ότι θα μπει όλο αυτό στο YouTube να τρελαθεί σε θέλω. Το κριντζάει τώρα πάρα πολύ. Σκέτο Κέι, τι έγινε, νευριάσε. Έχει νεύρα που... πολύ ξενέρωτα από ποτέ, πολύ ξενέρωτα. Ο Ντίμον ακόμα περιμένει, άλλαξε 20 παγκάκια μέχρι να περάσει η ώρα. Τώρα είναι 6 ώρα, έχει περάσει ήδη μισή ώρα που τον αγνοούμε. Που... Του κάνουμε την πλάκα. Έχει ήδη νευριάσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να το τρεμάξουμε και να το κοροϊδέψουμε, παιδιά. Για τώρα στέλνω μήνυμα στον Τιμόν ότι να κλείσει τα μάτια του και θα του κάνω μια έκπληξη και μόλις τα κλείσει θα κάτσουμε δίπλα του και θα το τρομάξουμε, θα σκάσουμε στα γέλια, παιδιά. Ξέρω, cringe γέλια, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, πάμε παιδιά, πάμε. Πού είναι ο Λεμπράν, Τιμόν? Φύγε, θα έρθει. Θα έρθει, τι ώρα είναι, 6 ώρα. Δεν σου έχω έρθει. Ή μήπως ζήσεις με καμία κοπέλα, καμία Μαρία, από ό,τι ξέρω, έτσι έχω ακούσει. Τιμόν. Ποιος σου είπε? Ξέρω, ένα πουλάκι μου είπε. Φύγε, θα έρθει, θα έρθει ο Λάμπρος. Θα έρθει λίγο. Ο Λάμπρος ή η Μαρία? Ο Λάμπρος. Ποια Μαρία? Πού το ξέρεις, ποιος σου είπε, τι είναι αυτό που λες τώρα? Μήπως επειδή η Μαρία είμαι εγώ. Και σου έκανα φάρσα! Φάρσα! Τι φάρσα, εσύ! Εσύ σε λένε Στάσο! Αναστάσο σε λένε, τι Στάσο! Ντιμόν, δε σε εδώ τώρα, δε σε εδώ! Τι λες? Δε σε εδώ, μπαπ! Τα μηνύματα, κοίτα εδώ! Τα μηνύματα, ποιος θα σε λένε αυτά! Γεια, δείξε! Ωραία! Κατήραμε εσύ! Σε τρόλαρα άσχημα, πες αλήθεια! Δε σε τρόλαρα, πες αλήθεια! Δε σε τρόλαρα! Με ανάγκασες να ντυθώ, να κάνω μπάνι, να βάλω κολόνι, να βάλω όλα αυτά τα πράγματα. Να έρθω εδώ πέρα, περιμένω μισό στο κρύο. Για να μου κάνεις αυτό το πράγμα για ένα βίντεο και θα με κάνεις και ρεζίλ στο όλους μετά, ε! Γιατί πρέπει να μου λες ότι ο Λαμπράν, ο φίλος σου, χώρισε που δεν έχει γκόμενα, ξέρω, δεν έχει κοπέλα, γιατί μου λες ψέματα, αφού το ξέρουμε όλοι. Και τι λέει, δεν θέλω να σου πω, είναι η δικιά μου προσωπική ζωή, πες μου, τι να σου πω. Να μην μου λες ψέματα. Για δεύτερον, για ποιο λόγο απαντάς σε μηνύματα, σε fake προλογαρασμούς, δεν μπορείς να. Τι fake, είχε κάνει 30 followers είχε! Ρε φίλε, ψάξε το καλύτερα, δες ότι είναι fake. Υπάρχουν πάρα πολλά fake προφίλ που στέλνουν μηνύματα. Και τι θα μου κάνει ένα fake, τι θα μου κάνει ένα αληθινό fake τώρα. Και άμα τώρα ήμουν κανένας εγκληματίας και σε έκλεβα. Ξέρεις, υπάρχει κάτι που λέγεται τρέξιμο. Ξέρεις. Και άμα είχα πιστόλι που λέει λόγος. Να ρωτώ τώρα, έτσι, πετάσκεψε. Περνάω σκέψη από κοντά μου. Λοιπόν, πιστεύω παιδιά το prank πέτυχε. Δεν πέτυχε. Πέτυχε. Περίμενε, ναι, εδώ τόση ώρα, είχε νευριάσει. Δεν είναι δίκαιο, ρε. Το πίστεψες. Πέτυχε, ρε φίλε. Δεν είναι δίκαιο. Πού κολλάει το. Πού κολλάει αν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο. Τι prank είναι αυτό, να μου κάνει μια φάρσα. Είναι prank και πέτυχε το prank, παιδιά. Γράψα σχόλια, πέτυχε δεν πέτυχε, πέτυχε το prank από τη στιγμή που περίμενες. Ξέρω, μπορεί να μην ήταν τόσο όμορφο αυτό και να είναι λίγο άσχημο που έκανα. Ναι. Αλλά prank είναι prank, αδερφέ μου, και εσύ μου κάνεις prank που δεν είναι άσχημα, κατάλαβες. Ντάκ, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like και όσο είναι κακό παιδί. Εγγραφή στο κανάλι μου οπωσδήποτε, στάζει GL, αλλά και στο κανάλι του Τιμόν. Εδώ κάτω το βίντεο είναι τα Instagram μας. Ναι, follow. Follow τον Δημήτρη, στείλετε το μηνύματα, παιδιά, κοπελίτσες, οπωσδήποτε. Αυτή τη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός, αλλά ναι. Αλλά ναι, είναι ελεύθερος, παιδιά, είναι ελεύθερος. Οκ. Okay. Στείλετε μηνύματα. Σας θέλει όλες. Οκ, ναι. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Τα λέμε.